Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. It is not good that the man should be alone. I'll make him a helpmate. So, from the soil, the Lord God fashioned all the wild beasts and all the birds of heaven. These he brought to the man to see what he would call them. Each one was to bear the name the man had given. The man gave names to all the cattle, all the birds of heaven, and all the... Alleluia! Fiona, are you resolved to take Mark to be your husband, to love him, comfort him, honor and protect him, and forsaking all others to be faithful to him as long as you both shall live? Persons here present to witness. That I, Marek Gitrovsky. That I, Marek Gitrovsky. Do take thee, Fiona Jeganathan. Do take thee, Fiona Jeganathan. To be my lawful wedded wife. To be my lawful wedded wife. To witness. I call upon these persons here present to witness. That I, Fiona Jeganathan. That I, Fiona Jeganathan. Do take thee, Marek Gitrovsky. Do take thee, Marek Gitrovsky. To be my lawful wedded husband. To be my lawful wedded husband. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish till death do us part. To love and to cherish till death do us part. Fiona, I give you this ring. Fiona, I give you this ring. As a sign of our marriage. As a sign of our marriage. With my body, I honor you. With my body, I honor you. All that I am, give to you. All that I am, I give to you. And all that I have, I share with you. And all that I have, I share with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Κύριε ο Θεός, εσύ ο Θεός ενώνεις τον άντρα και τη γυναίκα και καθιστάς την ένωση αυτή πραγματική ευλογία για την ανθρώπινη κοινωνία, την οποία εξ αρχής καθόρισες, την μόνη ευλογία που δεν αφαιρέθηκε ούτε από την τιμωρία του προπατορικού αμαρτήματος, ούτε από του κατακλυσμού την καταδίκη. Ρίξε ευσλαχνικά το βλέμμα σου στον δούλο σου Μάρε και στη δούλη σου Φιώνα, οι οποίοι ενωμένοι με τον συζυγικό δεσμό ζητούν να εκδοδιαστούν με την προστασία της ευλογίας σου. Χορήγησέ τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε με άφωνη την αγάπη σου στις καρδιές τους να παραμένουν πιστοί στον συζυγικό δεσμό τους.
στο σύντομο, πολύ σύντομο κήρυγμα που έκανα, αναφέρθηκα και ίσως για όσους από τους συγγενείς μπορεί να μην το γνώριζαν ή όσους ήταν καλεσμένοι, ότι στο ναό φυλάσσουμε τα λείψανα, μέρος του λείψανου του Αγίου Βαλεντίνου. Και ότι σε μια εποχή που τα διαζύγια είναι τόσο πολλά, το να υπάρχει λοιπόν ένας Άγιος προστάτης του υγιούς έρωτα και της αγάπης της θυσιαστικής είναι επιτακτική ανάγκη. Ένιωσα πολύ συγκινημένη και πολύ ευτυχισμένη που τελικά τα παιδιά μου διαλέξαν να έρθουν στη Μυτιλίνη να κάνουν το γάμο τους, γιατί τιμήσαν και μας και πιστεύω και τους Έλληνες της Μυτιλίνης. Το ότι ήταν εδώ στην Καθολική Εκκλησία που είναι και τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό για εκείνους προφανώς που είναι καθολικοί. Εγώ είμαι Ορθόδοξη, βέβαια δεν έχω την ίδια θρησκεία, αλλά πιστεύω ότι τιμήσαν την Εκκλησία, γιατί είναι μια πολύ ωραία Εκκλησία. Ευχαριστημένα, παιδιά. Πάρα πολύ ευχαριστημένα, ναι. Ευχαριστούμε. Ήρθαν πάρα πολλοί συγγενείς από το Σρι Λάνκα και από τον Καναδά και από δικιά μας πλευρά ήρθαν η οικογένεια του αντρός μου που είναι από την Πολωνία. Η αδελφή μου που ήρθε από τη Γαλλία, ο αδελφός μου που μένει Αφρική και ήρθε από την Αφρική. Ήταν πολύ συγκινητικό να δούμε όλους αυτούς τους. Εδώ συγγενεία έχετε τώρα, συγγενείς. Έχω συγγενείς, έχω μια αδελφή που μένει στη Μυτιλίνη, ναι. Από όλο τον κόσμο ήρθατε. Έχουμε έρθει από όλο τον κόσμο, ναι. Και οι φίλοι μας, και οι φίλοι μας που ήρθαν από την Αγγλία. Τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο βέβαια στη ζωή, να μην δουν τα μάτια τους δυσκολία και πίκρα και όλο με αγάπη και με υγεία. Γιατί επιλέξανε το νησί μας να κάνουμε το γάμο? Γιατί είμαστε, η καταγωγή μας είναι από τη Μυτιλίνη. Όλη η οικογένεια Μανιατέ είναι από τη Μυτιλίνη. Είχαν έρθει στον Άγιο Βαλεντίνο? Όχι καθόλου. Μου φαίνεται ότι βρήκανε τη μόνη καθολική εκκλησία εδώ πέρα για να μπορέσουν να... για να γίνει ο γάμος και το θέλανε πάρα πολύ εδώ πέρα στο νησί μας απάνω. Η νύφη τι καταγωγή έχει? Από τις Ινδίες και είναι καθολική. Σήμερα τι ακριβώς έκανε, είναι εκτός από το γάμο, έχουν και εδώ γλέντι. Ορίστε. Έχουν γλέντι. Ναι, έχουμε γλέντι, έχουν έρθει πολλοί από τις Ινδίες, έχουν έρθει από την Αυστραλία, από την Αφρική εγώ που έρχομαι, από τη Γαλλία, από το Βέλγιο και είμαστε ποικιλία, δηλαδή. Είμαστε international family. Αν είναι... Ναι, η νύφη. We will be there. Yes. Some interview from the Greek television. Ah, okay. TV Mytilini. Hi. Καταρχάς να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είστε δύο λόγια για το γάμο. Γιατί επιλέξατε το νησί μας? Είμαι Ελληνοπολωνός, αλλά η καταγωγή μου είναι από τη Μυτιλίνη και είπαμε ότι είναι ωραίο νησί και θέλαμε να κάνουμε το γάμο μας εδώ. Πρώτη φορά έρχεστε στο νησί μας? Όχι, εγώ παλιά δούλευα πάνω στο Μόλιβο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται η γυναίκα μου στο νησί. Την εκκλησία πώς την επιλέξατε? Είναι η μόνη καθολική, δεν μπορούσαμε να πάμε αλλού και έχει τα, πώς το λένε, από το Αγίο Βαλεντίνο κιόλας και... Μας άρεσε πάρα πολύ την ιστορία. Τι ακριβώς θα δούμε? Έχετε μουσική καλές από την Ινδία, έτσι? Ναι, έχουμε ηθοποιός Bollywood που έρχεται, που είναι εξάδελφος της Φιόνας, της Dashan Ratnakumo. Dashan Ratnakumo. Ναι, και θα παίξει απόψε και αυτά. Η σύζυγός σας, από ό,τι ξέρω, είναι κυταρολόγος και του καρκίνου. Ναι, αυτό. Έχουμε τίποτα καινούριο, κάποια εφεύρεση? Όχι, δεν μου έχει πει και άμα μου τα λέει δεν τα καταλαβαίνω κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά... τα έχουμε, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου από τη στιγμή που ήρθαμε εδώ. Οι γονείς σας είναι εδώ? Έτσι. Ναι, είναι εδώ κάπου, αλλά δεν τους έχω δει. Αλλά ναι, είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Σήμερα γίνεται μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο χώρο μας
που έχει να κάνει με την προσπάθεια και που κάνουν τα τελευταία χρόνια να γίνουν κάποιοι γάμοι από το εξωτερικό στο νησί μας και στο Ηνωπείο. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο βρίσκονται στο νησί τα οστά του Αγίου Βαλεντίνου στην Καθολική Εκκλησία που υπάρχει στην πόλη μας, στη Μυτιλίνη. Αυτό είναι μια νέα μορφή τουρισμού, ο λεγόμενος γαμήλιος τουρισμός, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα έτσι να φέρουμε κόσμο που θα δει το χώρο μας, θα δει το νησί μας, θα μείνει εδώ, θα ξεναγηθεί, θα γνωρίσει τις ομορφιές του νησιού και παράλληλα είναι, όπως σας είπα, μια μορφή τουρισμού η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά με κάτι ιδιαίτερο. Έχουν προχωρήσει άλλα νησιά και η Σαντορίνη και η Μύκονος και αυτή τη στιγμή εμείς νομίζω ότι έχουμε κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή με ό,τι συμβαίνει στο χώρο μας τα τελευταία χρόνια. Η εκδήλωση είναι κάτι ξεχωριστό? Η εκδήλωση, όπως είδατε και εσείς, είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει να κάνει με το brand name του ονόματος του κρασιού μας, το Δάφνης και Χλόη, και έχει να κάνει και με το γάμο. Και όπως είδατε και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει και αρκετούς γάμους ακόμη για το καλοκαίρι και από την Κίνα και από τη Σιγκαπούρη, από τη Γερμανία, από την Αγγλία. Και όπως σας είπα, αυτή η προσπάθεια ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και θα δώσει μια δυναμική και στο νησί μας αλλά και στο χώρο μας, αλλά και θα αναδείξουμε τα προϊόντα μας εκτός του νησιού. Τα κρασιά σας τα δοκίμασαν? Τα κρασιά μας τα δοκίμασαν, τα ήξεραν βέβαια, τους τα είχαμε δειγματίσει στο εξωτερικό από τις εκθέσεις που πάμε και ήταν άφησαν άριστες εντυπώσεις και από τη γευσιγνωσία τους και από το περιεχόμενό τους. Όπως είδατε, έγινε μια πολύ ωραία ξενάγηση από την ολόγο μας στα πλαίσια της επίσκεψης εδώ των καλεσμένων του ζευγαριού και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία τέτοιες ενέργειες θα μας βγάλουν από την δύσκολη θέση αυτή και που περνάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή που γίνεται τα τελευταία χρόνια πρέπει να τύχει της βοήθειας και της συμπαράστασης και των τοπικών φορέων, διότι είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει το νησί και με δεδομένο ότι έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά και να πουλήσουμε πάρα πολλά προϊόντα από το νησί μας, έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε τις φυσικές του καλονές και έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε και άλλες μορφές τουρισμού. Και μιλάμε πάντοτε για το γαμήλιο τουρισμό, για τον ίνο τουρισμό, για τον περιπατητικό τουρισμό. Είναι όλες αυτές οι νέες μορφές τουρισμού που πρέπει να τις δούμε και οι οποίες πρέπει να στηριχτούν και από την πολιτεία. Yeah, no, no, no.